της σκηνής, να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Αθήνα, με την πόλη στην οποία ζούμε πολύ εξημών, έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο δηλαδή της Αθήνας, αλλά και την περιφέρεια της Αττικής, και βεβαίως έχει να κάνει μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, πολύ σημαντική θα έλεγα εγώ, καθώς μιλάμε για το μοναδικό έτσι μεγάλο πάρκο σε αυτή την πόλη. Βλέπετε αυτή η πόλη, και να είναι καλά ο Εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, χτίστηκε με έναν μάλλον θα έλεγα εγώ άναρχο τρόπο. Πηγαίνει σε πόλη στο εξωτερικό και τις ζηλεύεις, και τις ζηλεύεις γιατί έχουν τεράστιους δρόμους, γιατί έχουν πράσινο, γιατί έχουν διατηρήσει το χρώμα παλιότερων εποχών στα κτίρια τους, δεν κρεμίσαν τις πόλεις όλες για να αντικαταστήσουν παλιά κτίρια μοναδικού κάλους με πολυκατοικίες. Δυστυχώς εδώ στην Αθήνα η αντιπαροχή, το ταχύριθμο χτίσιμο μιας πόλης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας γρήγορης μετακίνησης κόσμου από την επαρχία στην Αθήνα, προκειμένου να στελεχωθεί η ταχύως αναπτυσσόμενη τότε βιομηχανία, και βεβαίως τα χατήρια στους συμμετέρους εργολάβους συνέθεσαν έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, στο οποίο, με το οποίο εκρηκτικό μείγμα το αποτέλεσμα ήταν η πόλη που όλοι ξέρετε, έτσι, όπου η πολυκατοικία πάει σύννεφο, όπου τα ιστορικά κτίρια τα ψάχνεις με το κιάλι, και βεβαίως η μεγάλη απουσία πρασίνου. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο, το πεδίο του Άριος να είναι ο μοναδικός πνεύμας πρασίνου και να το πω σε συνδυασμό, το είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός. Δυστυχώς αυτό το στολίδι για την πόλη, αυτό το μοναδικό σημείο της πόλης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Έχουν γίνει εγκλήματα κατά το παρελθόν. Το μόνο που γινόταν στο πεδίο του Άρεως ήταν ότι είχε να κάνει με το να υπάρχουν κονδύλια για να υποφελούνται έτσι διάφοροι φίλοι των προηγούμενων τοπικών αρχόντων. Και τώρα βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση έχει να τη συμμαζέψει, γιατί το πεδίο Άρεως ανήκει στην περιφέρεια Αττικής. Αυτή την κατάσταση προσπαθεί να την συμμαζέψει η περιφέρεια Αττικής. Δυστυχώς αυτή την προσπάθεια, μάλλον ο Δήμος της Αθήνας δεν στέκεται αρρωγός. Αντίθετα, λέω εγώ, μάλλον προσπαθεί να βάλει τρικλοποδιές. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί και στο τελευταίο έτσι χρονικό διάστημα είδαμε με αφορμή τη μεγάλη συγκέντρωση τοξικοεξαρτημένων ατόμων που υπάρχει εκεί πέρα στο πεδίο του Άρεως, το γεγονός ότι η περιοχή έχει μεταβληθεί σε ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών, όπου όλες τις ώρες της ημέρας βρίσκει ο καθένας ό,τι επιθυμεί, να πούμε εύκολα, γρήγορα, οικονομικά δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ρεπορτάζ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, και ως αν να μην υπάρχουν αλλού πιάτσες ναρκωτικών και τοξικοεξαρτημένων ατόμων, ο Δήμος της Αθήνας διοργάνωσε υποτίθεται μια συζήτηση για την κατάσταση, όχι σε κάποια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά στο Πανελλήνιο, στο κλειστό γυμναστήριο δηλαδή που βρίσκεται κοντά εκεί στο σημείο όπου είναι συγκεντρωμένοι οι τοξικοεξαρτημένοι. Και είδαμε ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε μια αντιπαράθεση με την περιφέρεια, υπήρξε μια αντιπαράθεση και εσωτερικά στο Δήμο, αφού η Ανοιχτή Πόλη, η παράταξη που στηρίχθηκε στις δημοτικές εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για πολλά, έτσι, για διάφορες μάλλον επιλογές του Δημάρχου Αθηνών, του κυρίου Καμίνη. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με την αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα της Αθήνας, την κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου. Θα πολύ σύντομα τώρα θα συνδεθούμε μαζί της για να συζητήσουμε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να δούμε δηλαδή το πρόβλημα στις πραγματικές τους διαστάσεις, γιατί και όσο μπορούμε να το προσεγγίσουμε, έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν, αλλά σε ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε, να δούμε δηλαδή πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει όλη αυτή η τεράστια συγκέντρωση τοξικού εξαρτημένων εκεί πέρα. Αν δει κανείς τα νούμερα που έχει ανακοινώσει η αστυνομία και έχουν να κάνουν προσαγωγές ατόμων, συλλήψεις κτλ., μιλάμε για πάνω από 6.500 προσαγωγές, μιλάμε για πάνω από 250 συλλήψεις
συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, μιλάμε για πάρα πολλές συλλήψεις, για κλοπές, ληστείες και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα που είναι μεγάλο, ξαναλέω όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας που υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε με την κυρία Ερμηνεία Κυπριανίδου που την έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας κυρία Κυπριανίδου. Καλή σας μέρα κύριε Καραγιώργο, δεν σας ακούω πολύ καλά, φαντάζομαι καλύτερα σε λίγο. Μακάρι, μακάρι, θα προσπαθήσω και εγώ να μιλάω όσο γίνεται έτσι στο μικρόφωνο όπως πρέπει. Τι κάνετε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έτσι. Πείτε μας λίγο κυρία Κυπριανίδου, έλεγα εδώ στην εισαγωγή μου για το Δημοτικό Συμβούλιο που επέλεξε ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Καμίνης να κάνει στο Πανελλήνιο, εκεί στο γυμναστήριο που βρίσκεται πλησίων του χώρου που υπάρχει συγκέντρωση τοξικών εξαρτημένων, και υπήρξε και αντιπαράθεση εξ όσων γνωρίζω με την περιφέρεια. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα σημείο στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα θολό κλίμα. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας, και γι' αυτό και εμείς προσήλθαμε μεγάλη αντιπροσωπεία 10-15 εκπροσώπων ερετών της περιφέρειας Αττικής, και εγώ βέβαια ως αντιπεριφερειάρχης, είχε να κάνει με την τοξικοεξάρτηση ως πρόβλημα στην πόλη μας, για να συνεννοηθούμε. Ωραία. Έτσι. Άρα το θέμα ήταν η τοξικοεξάρτηση και τα προβλήματα που τα συνεπακόλουθα δημιουργούνται στην πόλη εξ αυτού του σύνθετου προβλήματος. Ακούστε κύριε Καραγιώρο για να συνεννοηθούμε σε κάτι. Το πρόβλημα αυτό, ένα μητροπολιτικό πρόβλημα, δεν υπάρχουν μητροπόλεις στο εξωτερικό που να μην έχουν αντιμετωπίσει ή να αντιμετωπίζουν τέτοιες πιέσεις. Πολύ σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα που δυστυχώς απλώνεται σήμερα σε όλη την πόλη, στα 15 σημεία του ορίζοντα. Γι' αυτό ακριβώς και η αντιπρότασή μας σε σχέση με τη σημειολογία μιας τέτοιας εκδήλωσης στο Δήμαρχο ήταν να γίνει π.χ. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, που ακριβώς είναι στο κέντρο της πόλης, αρμοδιότητας της Δημοτικής Αρχής ούτως ή άλλως, το κέντρο της πόλης μας, που ακριβώς σηματοδοτεί το γεγονός ότι έχει ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απλώνεται από τη Μαυρωματέων μέχρι το Μεταξουργείο, την πλατεία Ομονίας, την πλατεία Βικτωρίας, Αμερικής, Λόφωτο Στρέφη, με καταλαβαίνετε. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Με Ζεφύρι και πελέγοντα. Ακριβώς. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μητροπολιτικό, επαναλαμβάνω, πολυσύνθετο, πολυπαραγωγικό κοινωνικό πρόβλημα. Δεν λύνεται ούτε με σκοπιμότητες, ούτε με πολιτικαντισμούς, ούτε με εντυπωσιοθυρία. Θέλει μια σοβαρή επιστημονική τεκμηριωμένη προσέγγιση, σοβαρότητα, συντεταγμένο σχέδιο της οργανωμένης πολιτείας, πολλών δηλαδή δομών και φορέων της, και βεβαίως η αυτοδιοίκηση συνεπικουρώντας σε ένα τέτοιο σχέδιο να είναι παρούσα. Άρα λοιπόν έχουμε και αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα τέτοιου χαρακτήρα. Τώρα, η επιλογή να γίνει στο Πανελλήνιο, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί ερωτηματικά, διότι το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε επικεντρωμένο εκεί μόνο. Μακάρι να ήταν με μια έννοια, διότι θα το αντιμετώπιζε κανείς ως ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σε συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και οι επιστημονικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ο Κανά και ΘΕΑ κλπ, μας έχουν δώσει αυτή την εμπειρία και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, ότι το πρόβλημα ακριβώς δεν είναι μόνο καταστολής, διότι μετακινείται μέσα στον αστικό ιστό από σημείο σε σημείο και θέλει άλλου τύπου αντιμετώπιση. Εμφανίζεται πρόβλημα στην περιοχή, βεβαίως εμφανίζεται, και εκεί που στη Μαυρωματέων. Εδώ χρειάζεται να το αποσαφηνίσουμε, διότι υπάρχει μία στοχοποίηση και συνολικότερη δαιμονοποίηση, εγώ χρησιμοποιώ συνειδητά τον όρο, όλης της περιοχής και ιδιαίτερα του δημόσιου πάρκου της πόλης μας, ενώ το πρόβλημα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο δρόμο. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι, οι συμπολίτες μας Μαυρωματέων, διότι όντως υπάρχει μια υπερπίεση, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, έτσι, και μια έντονη όχληση. Ωστόσο το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, επικεντρώνεται στις νότιες υπόρειες του πάρκου και στη Μαυρωματέων. Το δημόσιο πάρκο της πόλης μας, το πεδίο του Άρεως, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επόμενη μέρα και παρεπιπτόντως σας καλώ και εσάς και τους συμπολίτες μας, όσους μας ακούνε, την Τετάρτη σε μια θαυμάσια συναυλία με τους Χαΐνιδες που διοργανώνουμε μπροστά στο ανακαινισμένο θέατρο του Άλσους Οικονομίδη. Το ανακαινήσαμε. Το φθινόπωρο ξεκινάει να δουλεύει σαν χώρος εστίασης και αναψυχής. Είναι μια συναυλία που το σηματοδοτεί και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Άρα
το πάρκο με ανεβασμένη πλέον επισκεψιμότητα βρίσκεται στην επόμενη μέρα και μην τα συνδέουμε όλα και τα κάνουμε ένα κουβάρι που δεν μπορούμε στο τέλος, ας πούμε, ούτε να επικεντρώσουμε ποια θέματα πρέπει να επιληθούν, ποια θέματα υπακούν σε σκοπιμότητες, ποια θέματα υπακούν σε μικροπολιτική, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα θέματα της τοξικοεξάρτησης που επαναλαμβάνουν ένα θέμα συνολικότερα της διεταγμένης πολιτείας. Όσον αφορά εμάς την περιφέρεια Αττικής, πήραμε δύο πρωτοβουλίες πάρα πολύ σημαντικές. Συνεπικουρώντας, επαναλαμβάνω, τις προσπάθειες των δημόσιων πολιτικών γύρω από αυτά τα θέματα που πρέπει να υπάρχουν και με εθνικό σχέδιο μάλιστα. Το πρώτο είναι, και είναι πιλωτική πρωτοβουλία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να την παρακολουθήσουμε και θα την παρακολουθήσουμε από κοντά όλοι μας. Με 800.000 ευρώ από ίδιους πόρους περιφέρειας Αττικής πήραμε την πρωτοβουλία με Οκανάκη και ΘΕΑ που είναι οι καθήλυνοι επιστημονικοί φορείς που και την εμπειρία να έχουν και την επιστημοσύνη να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Μας έκαναν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή προχωράνε στις προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και θα πάμε από το Σεπτέμβρη σε street work, δηλαδή πρόγραμμα απομείωσης της βλάβης στις γειτονιές όλης της Αθήνας που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, στην Τριλογία, στο Μεταξοργείο, όπως σας είπα προηγουμένως, σε όλους τους χώρους που στη γεωγραφική περιοχή της πόλης των Αθηνών εμφανίζονται τέτοια θέματα. Θα προχωρήσουν με street work και παράλληλα, που σημαίνει πρόγραμμα υποστήριξης και ανακούφισης των πασχών των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα καθοδήγησή τους για να πάνε σε ανάλογες δομές όπου μπορούν να βρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη. Το ένα είναι αυτό, το οποίο είναι κορυφαίο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται ως τέτοιο ένας φορέας δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με τους καθήλυνες επιστημονικούς φορείς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από το ΠΕΠ Αττικής, δηλαδή από το επιχειρησιακό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έτσι που αντιστοιχούν στις περιφέρειες Αττικής, εμείς θα δώσουμε 6,5 εκατομμύρια σαν περιφέρεια Αττικής, 6,5 εκατομμύρια, στοχευμένα στον Οκανά, στο ΚΕΘΕΑ, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και στο 18 Άνου, προκειμένου να αποκτήσουν κινητές μονάδες, δομές ημερήσιας φροντίδας, ανακούφισης απεξάρτησης και λοιπά, επανένταξης χρηστών. Δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προκειμένου ακριβώς να συμβάλλουμε, αυτή είναι η συνεπικουρία που σας έλεγα, σε έναν κεντρικό σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει για το θέμα της αντιμετώπισης ουσιαστικά των προβλημάτων τοξικοεξάρτησης στην πόλη. Επομένως, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπερβαίνει ακόμη και τα όρια των στενών αρμοδιοτήτων μας, αλλά δεν το βλέπουμε έτσι, κύριε Καγιώργο. Έτσι, συμβάλλουμε σαν δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, σαν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα δημόσιας υγείας κλπ. Επομένως, το ένα πακέτο είναι αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά το ίδιο το πάρκο, το πεδίο του Άρεως, το οποίο σας είπα και πριν ότι κατά την εκτίμηση του όποιου καλοπροαίρετου περίοικου συμπολίτη μας βρίσκεται στην επόμενη μέρα. Ισχύει. Επειδή τυχαίνει είναι η γειτονιά μου και να περνάω καθημερινά. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Περνώντας ο πολίτης από τη Μαυροματέων εισπράττει κάποιες φορές αυτή την εικόνα της συγκέντρωσης, ας πούμε, τοξικοεξαρτημένων προβλημάτων. Είναι κακοφωτισμένος ο δρόμος, κακοφωτισμένος, πολλές φορές ακάθαρτος κτλ. Αυτά πρέπει να τα φροντίζουμε. Είναι στην ευθύνη του Δήμου Αθηναίων ή Μαυροματέων. Λοιπόν, και δεν μπαίνει μέσα στο πάρκο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ενώ το εξής έχει μια φυσική αρχιτεκτονική τοπίου, ελληνικό φυσικό αρχιτεκτονικό τοπίο για ένα πάρκο, καθαρίζεται πλέον κανονικά με τρίτη σύμβαση από την περιφέρεια Αττικής. Αρδεύεται, φυτεύεται, φροντίζεται το πράσινό του. Φυλάσσεται με ιδιωτική, είναι αλήθεια, εταιρεία φύλαξης, η οποία φυλάσσει που σημαίνει τηρεί τον κανονισμό του παρκού. Δεν αστυνομεύει και οφείλει να αστυνομεύεται με ένστολη παρουσία, γιατί αυτό έχουμε συνομολογήσει και συμφωνήσει από το 2015 με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, διότι πραγματικά και το αίσθημα της ασφάλειας για τον περίοικο που θέλει να το χάρει μέσα είναι σημαντικό και είναι δικαίωμά. Πολύ σημαντικό και ειδικά με το παρελθόν που υπάρχει, καθίσταται πιο σημαντικό. Ακριβώς. Γιατί το 2014, δεν θέλω να πάω πίσω, αλλά το 2014, επειδή είχε, τα γνωρίζετε αυτά φαντάζομαι σαν έκτοτος δημοσιογράφος, είχε κηρυχθεί έκτοτος εργολάβος της περίφημης ανάπλασης, επειδή αιτία περίπου το πάρκο εγκαταλείφθηκε τελείως. Εντελώς. Με αποτέλεσμα ακριβώς να συσσωρεύσει σόρια προβλημάτων και κοινωνικών και βέβαια των υποδομών του. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές, εμείς ανακαινήσαμε, όπως σας είπα, το Άρσος Οικονομίας, το οποίο είναι ένα κόσμημα μέσα στο κέντρο του πάρκου. Και ανοίγοντας
ως χώρος εστίασης και αναψυχής και πολιτισμού, αμέσως στην καρδιά του πάρκου θα έχεις τη δυνατότητα σαν πολίτης, σαν περίοικος, σαν διαβάτης, σαν περιπατητής κτλ. Να το χαίρεσαι ποικιλότροπα και εσύ και η οικογένειά σου και τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι κτλ. Το δεύτερο είναι και το Green Park, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό επί της Μαυροματέων. Ανακαινίζεται τώρα το φθινόπωρο και ανοίγει και αυτό αντίστοιχα. Επομένως, θα έχεις δύο πόλους μέσα στο πεδίο του Άρεως που θα έχουν τη δυνατότητα να το χαίρονται οι συμπολίτες μας, ας πούμε, και να, περνάνε το απόγευμά τους, το πρωινό τους. Η επισκεψιμότητα, επαναλαμβάνω, έχει ήδη ανέβει. Άρα, έχουμε ανάταξη ενός δημόσιου χώρου και απόδοση στους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και επομένως, γι' αυτό μίλησα για δαιμονοποίηση, θα πρέπει τα του Κέσαρος, το Κέσαρι, και από την άλλη πλευρά να αποφύγουμε μια συνεχή ατμόσφαιρα και στο δημόσιο λόγο μας κατά κόρον σπεκουλαδόρικη, εγώ θα πω, που φοβίζει τους πολίτες. Και ξέρετε, ένα πάρκο το οποίο δεν μπαίνει να το χαρεί ο πολίτης, τα προβλήματα γίνονται ογκώδη, γιγαντώνονται, συσσωρεύονται ποικιλότροπα κτλ. Άρα θα επανέλθει στην προτέρα. Αν δεν μπει ο κόσμος μέσα στο πάρκο να το στηρίξει, η ανθρώπινη παρουσία είναι πάρα, θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Ακριβώς. Έτσι, εμείς έχουμε ένα καλεντάρι πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων συνεχώς. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθείτε. Συνεχώς. Είτε είναι αυτή η καμεράτα, είτε είναι το οδείο των Αθηνών, είτε είναι οι Χαΐνιδες την ερχόμενη εβδομάδα, είτε με την εκπαιδευτική κοινότητα συνεχώς δραστηριότητες μέσα για τα μικρά παιδιά, με τα προσφυγόπουλα, αθλητικά γεγονότα σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ, με τους Αθηναίους Δρομής που κάναμε πριν από 15 μέρες, ένα εκπληκτικό γεγονός, θα σας στείλω και το βιντεάκι του, αθλητικό δρομικό event το βράδυ. Αν δείτε το πάρκο, κύριε Καραγιώργο, καλοφωτισμένο, γεμάτο νεολαία, μικρότερους μεγαλύτερους, ήταν πραγματικά ένα πράγμα που το χαρήκαμε όλοι μας. Άρα αυτή είναι η θετική δράση και η δραστηριότητα στην οποία μπορούμε να προσβλέπουμε, επιδιώκουμε και ακριβώς λύνει προβλήματα. Τα υπόλοιπα είναι πολλές φορές εκ του πονηρού και πρέπει να στεκόμαστε alert, γιατί ακριβώς εδώ υπάρχουν και άλλου τύπου ενδεχόμενα συμφέροντα που θα θέλανε πάρα πολύ απαξιωμένοι, υποβαθμισμένοι και σε κατώτατο επίπεδο αυτή την περιοχή. Εδώ θέλει προσοχή από όλους μας, πολίτες και πολιτεία. Έτσι, γιατί και τα δύο, και το πάρκο είναι κρίμα, δηλαδή εγώ στο μυαλό μου το έχω συνδεδεμένο με τα παιδικά μου χρόνια, ήταν η εκδρομή του σχολείου που βγαίναμε καθημερινά. Και το θέμα το άλλο, δηλαδή το θέμα της τοξικοεξάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντικό και ξέρετε, όταν, όταν αυτά τα δύο τα βάζει κανείς μαζί, είναι σαφώς ότι γίνεται εκ του πονηρού. Δηλαδή όταν συνδέεις το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης με το πεδίο του Άρεως, με οποιονδήποτε τρόπο και αν το κάνεις, είναι σαφώς ότι γίνεται εκ του πονηρού και δεν θα λυθεί ούτε το ένα πρόβλημα ούτε το άλλο. Ακριβώς. Αυτό είναι το κέντρο του θέματος. Και να σας πω και κάτι άλλο επιπροσθέτως, το ξεκίνησα και έτσι, αλλά θέλω να το τονίσω. Δεν λύνονται αυτά με μικροπολιτικές προσεγγίσεις και ελαφράδα και επιπολαιότητα. Και, εδώ θέλει, επαναλαμβάνω, με ένα σοβαρό τρόπο να προσεγγίσεις και την ανάταξη του δημόσιου χώρου σε συνθήκες κρίσης, σε μια Μητρόπολη, σε μια πρωτεύουσα, αλλά κυρίως και κατά βάση προβλήματα τόσο σύνθετα κοινωνικά, πολυπαραγωγικά, όπως είναι το πρόβλημα της τοξικότητας. Να μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή ο κ. Καμίνης κατέθεσε κάποιες προτάσεις, ότι κάποιες από τις προτάσεις του είναι φανερό ότι έχουν γίνει με πολύ πρόχειρο τρόπο, γιατί για παράδειγμα, μία από τις προτάσεις της, μία από τις προτάσεις του είναι κάτι που έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, λέει να μεθαδώνει τα υποκατάστατα, αυτά που τα υποκατάστατα στο τοξικοεξάμεινο, να δίνονται σε δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή, είναι κίνδυνο τα υποκατάστατα. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι θέλει ακριβώς να δούμε σε βάθος το πρόβλημα, μακριά από μικρόνοες προσεγγίσεις εντυπωσιασμού. Λοιπόν, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε όλοι οι φορείς της συντεταγμένης πολιτείας αυτό το οποίο ως πρόγραμμα πρέπει με σοβαρότητα και συντεταγμένα να πράξει ο καθένας εφόε τάχθη και από την πλευρά των αρμοδιοτήτων του. Μάλιστα. Θέλει δημόσιες πολιτικές αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Κεντρικές δημόσιες πολιτικές. Μάλιστα. Κυρία Κυριανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καραγιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν. Να πω εγώ κάτι που δεν ήθελα να το πει η κυρία Κυπριανίδου, τουλάχιστον έτσι, το είπε νύχθη, αλλά δεν το είπε. Αυτό που στην ουσία σημαίνει είναι ότι ο κύριος Καμίνης, κάνοντας την εκδήλωση στο
Πανελλήνιο, ήθελε, ας πούμε, επειδή το πεδίο του Άριος ανήκει στην αρμοδιότητα της νομαρχίας, στην ουσία να ρίξει τα βάρη για την παρουσία των τοξικοεξαρτημένων στήμα δρομάτων στην περιφέρεια, κάτι που δεν βοηθάει, όπως αντιλαμβάνεστε, κανέναν.